Για πάμε να δούμε τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βγαίνουν οι αριθμοί αρχικά. Να κάνω ένα σχόλιο, αν θέλετε, και για τις εξαγγελίες. Γιατί τώρα εδώ πέρα, στην πραγματικότητα, όπως σε κάθε προεκλογική περίοδο, επιχειρείται να γίνει το άσπρο μαύρο. Άλλα ζει ο λαός, άλλα λένε τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και τον έχουν φέρει εδώ που τον έχουν φέρει. Στην πραγματικότητα, επειδή κάνατε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο, κατηγορεί ο ένας τον άλλον, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ότι ο ένας αντιγράφει το πρόγραμμα του άλλου και αποδεικνύει ότι έχουν τελικά στρατηγική σύμβλεψη, στα βασικά συμφωνούν και στην πραγματικότητα και τρεις μαζί τρολάνε το λαό. Και το λέμε αυτό γιατί μπορεί να λένε και να συζητάνε και να κατηγορεί ο ένας τον άλλον αν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα του, αλλά εδώ και 10, 11 χρόνια, 12, ο λαός είναι στο κρεβάτι του προκρούστη. Ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τα βασικά, για να βγάλεις το μήνα να πας στο σούπερ μάρκετ, ούτε για να πληρώσεις το ενίκιο. Ο κατώτατος μισθός για έναν εργαζόμενο που πάει να δουλέψει για πρώτη φορά δεν φτάνει ούτε για τα απολύτως απαραίτητα. Ποιος πρέπει να είναι ο κατώτατος μισθός κατά τη γνώμη σας? Θα σας πω. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι, αυτοί που δουλεύουν, η πλειοψηφία των νέων εργαζόμενων που δουλεύουν στο πολυδιαφημισμένο μοντέλο του τουρισμού, έρχονται αντιμέτωποι με δουλειές άθλιες, τρισάθλιες, σε άθλιες συνθήκες, με 13-14 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, δουλειά ήλιο με ήλιο, χωρίς ένσημα, ανασφάλιστη εργασία. Αυτό είναι. Και στην πραγματικότητα, επειδή τώρα έχουμε γίνει μάρτυρες πολλές φορές όλων αυτών και πλέον υπάρχει μεγάλη πείρα, μπορούμε να πούμε το εξής. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος λέγεται νόμος Αχτσιόγλου Βρούτσι. Τι προβλέπει αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος λέει ότι ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι μισθοί ανάλογα με το τι βολεύει τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Και με απόφαση υπουργού. Και λέμε εμείς, τα δεδομένα της οικονομίας είναι πολύ συγκεκριμένα. Βλέπουμε, η UBS είναι στην κατάσταση που είναι. Τρεις αμερικάνικες τράπεζες πριν ένα μήνα φαλήρισαν. Μια ελβετική το ίδιο. Οι ρυθμοί ανάπτυξης λένε ότι πέφτουν. Τα επιτόκια ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσουν. Αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας και δυστυχώς μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει και μιλάμε για μια βαρβαρότητα που έχει να αντιμετωπίσει ο λαός. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είναι καθαρό ότι την επόμενη μέρα, όποια κυβέρνηση και αν βγει, επειδή συμφωνούν σε όλα, έχουν πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο ΝΑΤΟ, απέναντι στους μονοπωλιακούς ομίλους, απέναντι στην οικονομία που όλοι τους υπηρετούν, είναι δεδομένο ότι ο λαός θα ζήσει ακριβώς τα ίδια που τον έφεραν ως εδώ και τελικά θα συνεχίσει να ζει αυτή την πραγματικότητα που δεν αντέχει άλλο. Κύριε Καραγιάννη, δεν μου απαντήσατε. Ποιος είναι θα σας πω. Άμα θέλετε, απαντήστε. Θα σας πω ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει ο κατώτατος μισθός, όπως και ο μέσος μισθός, γιατί ο πραγματικός μισθός είναι η ουσία, να μην είναι η κοροϊδία, δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης ή και ο ΣΥΡΙΖΑ ή αυτό που λέει και το ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να φτάσουμε να συζητάμε αν θα είναι ο κατώτατος μισθός που υπήρχε ή ο μέσος πραγματικός μισθός που υπήρχε πριν 16 χρόνια. Εμείς αυτή την τετραετία καταθέσαμε στη Βουλή την πρόταση νόμου που, και την πρόταση που κάνανε 500 εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, που λέει ότι ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός, πρέπει να είναι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Δηλαδή, ο κόσμος να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θέλει να ακούει, γιατί, κοιτάξτε, νούμερο. Πέστε το νούμερο, κύριε Καραγιάννη. Θα σας πω, το νούμερο, με το έτσι όπως τρέχει ο πληθωρισμός, δεν μπορεί να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Γιατί, κοιτάξτε, να δείτε, δεν είναι ίδια τα 750 ευρώ σήμερα με τα 750 ευρώ πριν 3 χρόνια. Γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, παραδείγματος χάρη, με 14,1% που τρέχει σήμερα, ή τα ενίκια εκεί που έχουν φτάσει, όσο και αν συζητάει κάποιος να είναι μισθός, αν το ενίκιο, παραδείγματος χάρη, φτάνει το 1000, τα 800 ευρώ, τα 700, άμα πει ένα 1000 μισθό, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει ούτε για να ζήσει, ούτε για να πάρει τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Άρα μιλάτε για ένα κατώτατο μισθό πάνω από το 1000, αν καταλαβαίνετε. Φυσικά. Συζητάμε για ένα μισθό στον οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί η μέση οικογένεια στις βασικές λαϊκές ανάγκες, στις βασικές ανάγκες. Να μπορεί να υπηρετήσει, να βγάλει το μήνα, να το πω έτσι καθαρά, και να μην έχει πρόβλημα και να διαλέγει στο σούπερ μάρκετ τι θα κόψει. Αυτή είναι η ουσία. Και σε αυτό υπάρχει μεγάλη απόσταση. Κύριε Καραγιάννη, αν δίνετε εξετάσεις και έχετε μπροστά σας μια κόλλα, και πρέπει να γράψετε. Και πρέπει να απαντήσετε και να δώσετε μία απάντηση σίγουρα για να περάσετε. Ο ψηφοφόρος βαθμολογεί, προφανώς. Η απάντηση είναι, όχι, έχει να κάνει με τον κύριο Καραγιάννη και τον Κουκουή. Η απάντηση είναι, πρέπει να μας γράψετε ένα καλό που έκανε η κυβέρνηση και ένα καλό που είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
ποια θα βάζατε στην κόλαση? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέτε τώρα. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η νέα κυβέρνηση. Δυστυχώς και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς η μία κυβέρνηση παίρνει τη σκυτάλη από την προηγούμενη, έχουν βρεθεί μεταξεταστές για το λαό. Και γι' αυτό εμείς σε τέτοια κυβέρνηση θα παραδίδαμε λευκό χαρτί, γιατί για το λαό δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι φανερό, δηλαδή με αυτά που έχει ζήσει, έχει δώσει εξετάσεις. Έχουν δώσει εξετάσεις οι κυβερνήσεις. Εσείς έχετε κυβερνητικό πρόγραμμα. Βεβαίως. Κυβερνητική διάθεση. Εγώ δεν σας διέκοψα, μισό λεπτό, θα σας απαντήσω. Έχουμε και πρόγραμμα. Και πρόγραμμα, δηλαδή, πρόγραμμα εξουσίας. Να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και θέλουμε να κυβερνήσουμε, γι' αυτό έχουμε και τόσα χρόνια ιστορίας. Ωραία, πρωτόκολλο. Και μάλιστα γι' αυτό συμμετέχουμε και στις εκλογές, γι' αυτό είμαστε και αισιόδοξοι ότι θα ανεβάσουμε τα ποσοστά μας. Άλλο κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε ότι γι' αυτό και σε αυτές τις εκλογές θέλουμε. Φλερτάρει το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Αχμέτ. Φλερτάρει το Πασόκ. Φλερτάρει με όλους. Αν έχουν την πρόθεσή τους να κυβερνήσουν και αυτοί κάποτε. Γιατί πάντοτε λένε ισχυροί εντολή, δεν έχουν ποτέ διάθεση να κυβερνήσουν. Εντάξει, λοιπόν, η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι εξετάσεις έχουν δώσει όλες οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις που συμμετείχε το Πασόκ. Οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δυστυχώς για το λαό έχουν βρεθεί μεταξεταστές. Και έχουν βρεθεί μεταξεταστές γιατί αυτά τα χρόνια πλέον τα έχουμε ζήσει όλα. Ποιο είναι το κορυφαίο ζήτημα? Κυριολεκτικά όλα. Θα σας πω. Γνώμη σας. Δηλαδή είναι το σούπερ μάρκετ. Θέσατε ένα ζήτημα να κάνω. Αφήστε με να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Θέσατε πριν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που δυστυχώς είναι έξω από τη συζήτηση των κομμάτων. Στις εκλογές τα αναδεικνύει το ΚΚΕ, τα αναδείκνει και προεκλογικά, θα τα αναδεικνύει και μετά, αλλά ορισμένα έχουν και την αξία τους. Σήμερα, από τους Δελφούς, ο πρέσβης τον είπα, για να βλέπουμε και να βγάζουμε και ορισμένα συμπεράσματα. Λοιπόν, τι είπε? Είπε ότι ανεξάρτητα το ποιος θα είναι η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αν θα είναι της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ, αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, αν δεν τον απασχολεί. Λοιπόν, γιατί στο κάτω-κάτω η Αμερικάνικη πρεσβεία έχει συνεργαστεί και με όλους και πάλι στα πάρα πολύ καλά. Έχει δώσει τα συγχαρητήρια σε όλους. Τι είπε? Ότι την επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι με όποια κυβέρνηση να διευθετήσουμε τα ζητήματα στο Αιγαίο. Δηλαδή τι, να παζαρέψουμε, τι θα παραδώσουμε. Αν δεν κάνω λάθος έχει πει λοιπόν, αν μας ζητηθεί. Όχι, είπε ότι είπε ακριβώς ότι είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε στη συζήτηση που αντικειμενικά έχει ανοίξει για τη διευθέτηση των συνόρων στο Αιγαίο. Λοιπόν, εμάς αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που μας ανησυχούν και λέμε ότι όπως λύθηκαν από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις αυτά τα θέματα, δηλαδή σε βάρος του ελληνικού λαού, έτσι θα λυθούν και από την επόμενη κυβέρνηση και αυτά τα θέματα. Και είναι τα βασικά θέματα τα οποία για μας είναι τα κρίσιμα. Είναι τα εργασιακά, που είναι δεδομένο ότι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί η ανάπτυξη για τους λίγους, η ανάπτυξη για τους ομίλους, προϋποθέτει ξεζούμισμα των εργαζόμενων. Είναι το ζήτημα της υγείας και της παιδείας. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή, το παιδί μου πάει σχολείο σε σεισμόπληκτο σχολείο. Το 2023. Έτσι. Λοιπόν, είναι τα ζητήματα της υγείας. Το Λιμωδόν παραμένει κλειστό. Το έκλεισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το κράτησε κλειστό ο ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε κλειστό επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κόσμος δεν έχει που να σκέφτεται, αρρωσταίνει και δεν ξέρει αν μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο. Είναι τα ζητήματα που αφορούν το μισθό, που αφορούν τις συντάξεις, που για όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο υπάρχει πλέον μεγάλη πείρα, είναι και κρίσιμη και πρέπει για μας να γίνει κριτήριο. Γι' αυτό και λέμε, δώστε ένα λεπτάκι μόνο. Ναι, απλά επειδή τρέχει ο χρόνος, κοιτάτε και εσείς το ρολόγιο απέναντι για να μπούμε και σε ένα κύκλο βεβαίως, σε σχέση με τις λοιπόν, κυβερνήσεις. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι με βάση όλη αυτή την πείρα που έχει ο κόσμος, μπορεί πλέον να βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει με πάρα πολύ ισχυρό κουκουέ για να μπορεί την επόμενη μέρα να είναι πραγματικά δυνατός ο λαός. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Θηλιό. Σας πω πολλά καλά για να βοηθήσω και τους συνομιλητές στο πάνελ. Όπως για παράδειγμα την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας ή τους 24.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση που πιστεύω το κουκουέ θα συμφωνήσει. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και δεν ψήφισε στη Βουλή. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τους εκπαιδευτικούς. Να μας πείτε πώς εκπαιδευτική ήταν το 2019 και πώς είναι σήμερα. Γιατί κάνετε. Ακούστε με. Γιατί εντάξει, εδώ πέρα δεν ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων. Λοιπόν, όταν θα μας λέτε για προσλήψεις, θα μας λέτε πόσοι ήταν το 2019. Και πώς είναι σήμερα, γιατί και χθες που παρακολουθούσα λέγατε, αυξήσαμε, λέτε κάναμε 7.500 στα νοσοκομεία προσλήψεις. Και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που έχουν στενάξει μετά από 3 χρόνια
πανδημίας είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν το 19 που δεν είχαν πανδημία. Πάνε, σήμερα καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο Αττικό ότι θες να βρεις ράτσο στο Αττικό και πας σε άλλο νοσοκομείο. Και λέτε για προσλήψεις. Ποιες προσλήψεις ακριβώς? Είναι λιγότεροι εργαζόμενοι στα σχολεία, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, από αυτούς που παραλάβατε. Όπως και από αυτούς που παραλέβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 και παρέδωσε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Άρα εδώ να συζητάμε συγκρίσιμα μεγέθη. Γιατί να πάρετε υπόψη σας και πώς συνταξιοδοτήθηκαν, πόσοι λείπουν στους Δήμους. Θέλετε να συζητήσουμε πόσοι λείπουν στους Δήμους? Πόσες προσλήψεις να... θέλετε να γίνει? Λοιπόν, θέλετε να συζητήσουμε πόσοι εργαζόμενοι λείπουν στους Δήμους? Που σε ένα σωρό Δήμους γίνονται ιδιωτικοποιήσεις η μία μετά την άλλη. Το μήνυμα το έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό το πράγμα που κάνει και τώρα και πάλι να απευθύνεται στο ΚΚΕ και να ζητάει στήριξη ή ανοχή. Το έχουμε απαντήσει ήδη από το 2014, από το 2015, το 2019. Λοιπόν, και εμείς λέμε το εξής, ότι αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε, είναι πάρα πολύ παλιά, τα χρησιμοποίησε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, η επάνατος δεξιά, ξαναεπανερχόταν κάθε φορά πιο δυνατή από ποτέ. Λοιπόν, το ΚΚΕ είναι εδώ πέρα και θα είναι ισχυρό, πρέπει να είναι δυνατό την επόμενη μέρα, για να δώσει μήνυμα, γιατί θα σταλεί μήνυμα σε όποια κυβέρνηση προκύψει, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο που μας έχει φέρει μέχρι τώρα.